θα τα καταφέρει και απόψε. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με τον Χαραλαμπίδη να ευστοχεί στο πρώτο σουτ που επιχειρεί ο Χαραλαμπίδης, που είναι σαν βολές. Ο Παναθηναϊκός με τον James Gist σκέφτηκε για το τρίποντο, το επιχείρησε και δικαιώθηκε τελικά. Ο Gist, το οποίο... Καλή κατάσταση. Ο Μπόγρης ξανά βάλε μπροστά τον ΠΑΟΚ, όμως ο Λούκιτς απαντά από το ίδιο σημείο, από την και στον Παναγό, στον Ολυμπιακό, πριν φτάσουν να παίξουν τα πέντε παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ και με τη Ρεάλ. Τελικά του Τσαϊρέλη, όταν βρέθηκε σε εκείνο το σημείο κάτω από την μπασκέτα του Παναθηναϊκού. 7-7 το σκορ. Μασκούλης, από μία από τις αγαπημένες του θέσεις, έκλεψε την μπάλα και τώρα ο Ούκιτς. Προσπάθησε να του σταματήσει την τρίπλα ο Κασελάκης, όμως έδωσε την ασίστ στο Διαμαντίδη, που έκοψε από την κορυφή σάιτ του ΕΣΑ και να το χαρακτηρίσει Team Duncan της Ελλάδας. Βέβαια, τέτοιες συγκρίσεις έχουν μεγάλο ρίσκο. Σε ενός μεγάλου συλλόγου. Κούπερ από ψηλά βάζει το τρίποντο από τα 8 σχεδόν μέτρα απέναντι στον Παπά. 10 τις δύο κατεξοχήν και δημιουργίες αλλά και παίκτες που σκοράρουν του ΠΑΟΚ είναι ο Χαραλαμπίδης και ο Κούπερ. Goal foul τώρα από τον Γιάννη Μασκούλη. Κούπονται φωνές από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Κούπερ τραβήχτηκε πίσω, κέρδισε το μισό μέτρο απέναντι στον Παπά και εκτέλεσε με το αριστερό. Εύκολα στα χέρια των παικτών του μετά από άστοχο του Παναθηναϊκού. Κούπερ και ο Τσαϊρέλης. Goal foul. Απομένει να δούμε τι εξέλιξη θα έχει ο σημερινός αγώνας για τους πράσινους την ώρα που ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα εξίσου εξαιρετικό πρόσωπο αντίστοιχο του πρώτου, τον Γκίστ, που επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Μέχρι μέσα, καλάθι από τον Αμερικανό. Να την πάρει στον Τσαϊρέλη. Ο Τσαϊρέλης παίζει σε θέση 5. Το τρίποντο εύστοχο από τον Μαργαρίτη. Σουτάρει ανενό. Ο Χαραλαμπίδης. Χαραλαμπίδης που παίρνει πολύ τιμές ανάσες. Ούκιτς γύρισε με αριστοτεχνικό τρόπο και άφησε την μπάλα στο καλάθι του ΠΑΟΚ. 32-22. Ναι, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός μπορεί να παίξει. Μπορεί να καλύψει αξιόπιστα τη θέση του Σέντερ. Κυρίως αμυντικά. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ αθλητικός και εκμεταλλεύεται όσο μπορεί καλύτερα του Διαμαντίδη το ταλέντο. Πρώτη καλή έμπνευση από Τσαϊρέλης στο χαμηλό πόστο. Τον αντίπαλο του Γιάκοβιτς Κασελάκης. Δουλεύει πάνω στη φάση. Έδωσε στο Τσαϊρέλη που με λίγη έμπνευση τη τύχη ευστόχινε από τον Μπόγρι. Δεν του επιστρέφει την μπάλα. Χαραλαμπίδης. Σηκώνεται για τρεις και ευστοχή μπροστά στον Νούκιτς. Εκπληκτικό. Δίνει για τον Νούκιτς. Επιστρέφει την μπάλα στο τρίποντο για τον Μασκούλης. Και να, το δεύτερο μόλις έφτασε από το τρίποντο του Παναθηναϊκού στον αγώνα. Που αμυκός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τρίποντο από τον Γκίστ. Επιθετικό rebound όμως από τον Λάσμερ που ανανεώνει την επίθεση. Νέο τρίποντο από τον Διαμαντίδη. Οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες καθώς ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ γρήγορα. Κούπερ. Βγάζει την μπάλα στη δεξιά γωνία για τον Χαραλαμπίδη. Εύστοχο το τρίποντο από τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Μαυροκεφαλίδη επιστρέφει την μπάλα στον Ούκιτς για το τρίποντο. Στη λήξη των 24 ο Κροάτης θα ευστοχήσει. 45-43. Μαυροκεφαλίδης. Ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να έχει την ίδια εμφάνιση όπως προχθές. Τώρα όμως ο Κίς τιμωρεί την άμυνα του ΠΑΟ. Θεός του παιχνιδιού στους 14 πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Κίς. Διαμαντίδης για τρεις, θα ευστοχίσει και αυτός, πλέον. Πέιν μέχρι μέσα, πήρε τα βήματα και δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τον σταματήσει. Rebound από τον Κούπερ, πρώτη πάσα στον Πέιν που είναι στον εφηβιασμό, πηγαίνει για το κάρφωμα. Ο ΠΑΟΚ μειώνει ίσως. Πέιν, εκπληκτική backdoor πάσα από τον Κούπερ και καλάθι από τον Αμερικανό. Παναθηναϊκός στο σύν 3. Μπράμος από πολύ μακριά σηκώνεται αλλά ευστοχή. Ο Μάικ Μπράμος που χρειάζεται αυτή την ψυχολογική τόνωση. Ήταν λίγο αργός και λίγο άκυρος στις περιστροφές. Goal foul τώρα από τον Κούπερ που έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στο συμπατριώτη του αθόρυβα. Θα έλεγα φτάνει στους 10 πόντους και γίνεται ο τέταρτος παίκτης του ΠΑΟΚ με διψήφιο αριθμό. Χαραλαμπίδης, Κούπερ και Πέιν οι υπόλοιποι. Μαυροκεφαλίδης, γωνία ενός Διαμαντίδης, δίνει για τον Γκίστ και το κάρφωμα από τον Αμερικανό. 65-58. Το άσπρο τρίποντο του Ραμέλ Κάρι, σειρά για τον Διαμαντίδη. Αυτός είναι εύστοχος.
68-58 ο Παναθηναϊκός. Και στις δύο πλευρές. Τρίποτα από τον Βέδα. Να λοιπόν, είναι εύστοχος, είναι κλασικό σουτέρ. Είναι αυτό εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα σε αυτή τη σειρά των ημιτελικών. Πέιν, σηκώνεται για τρεις και εύστοχη. Ακριβώς το πεντάλεπτο. 70-64. Να λοιπόν. Επιστρέφει στον Κάρι. Στη λήξη των 24 θα ευστοχήσει αυτός σε σουτ εκτός ισορροπίας, όμως είναι σουτ τα οποία γνωρίζουν. Γνωρίζει να τα τελειώνει ο Κάρι. Βλέπουμε εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω μέρα και σκοράρει. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Θαλαπίδης με 15 στο σημερινό παιχνίδι. Πέιν. Καλή κίνησή του και το τελείωμα από τα 3 μέτρα. Πώς του δίνει κατεύθυνση. Προσπάθησε να πάρει και το θετικό που παίρνει μια πικρά. Αλλά ο Ούγκιτς είναι ημιτελικός και για αυτό το ζευγάρι. Ενώ να υπενθυμίσουμε τις μεταδόσεις της Inherit από το Μιλάνο αύριο και την Λίκ. Ναι, αν κάνεις την έκπληξη, δηλαδή θεωρητικά σε υποτιμήσει ο αντίπαλος και μπορέσεις και σε μια καλή μέρα να το κερδίσεις. Ναι, αυτό είναι λογικό. Όταν είναι 2-2-1, τις περισσότερες φορές τα πρώτα παιχνίδια είναι τα μονά παιχνίδια που μπορούν να σπάσουν. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι δύο άμυνες μόνο εντός των τυχών, αλλά και για πολλούς Ευρωπαίους και όχι μόνο. Εύκολο lay-up από τον Κούπερ σαν σε προπόνηση στην ολοκλήρωση του αγώνα. 83-77. Αυτό είναι και το σκορ το οποίο ολοκληρώνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Κάνει αυτό που έπρεπε δηλαδή. Υπερασπίζεται την έδρα του απέναντι στον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που αν μη τι άλλο και σκληροτράχη έδειξε και ταλαντούχα έδειξε. Ναι, ήταν...